Καλημέρα από το TeachMeGR και από εμένα, τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα, μα όλα όμως, τα δημιουργικά προγράμματα. Τετάρτε σήμερα και το premium free μάθημα τη εβδομάδα είναι εδώ φυσικά για όλα τα premium free μέλη. Αλλά εννοείται φίλοι μου και για τα premium, όπου θα ανακαλύψουμε την αξιολόγηση μέσα στο Lightroom. Και φυσικά θα δούμε ένα πολύ γρήγορο τρόπο για να αξιολογούμε τι φωτογραφίε μα χωρί να κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Έτσι, λοιπόν, μέσα στο Lightroom, βεβαίω έχουμε ανοίξει το Library Module και βλέπουμε μια φωτογραφία. Εδώ, λοιπόν, την πρώτη φωτογραφία του σωρού. Όπου φυσικά θα μπορούσα να κλείσω και το συγκεκριμένο για να έχουμε λίγο μεγαλύτερο χώρο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τη φωτογραφία που έχω επιλεγμένη τώρα εδώ, φυσικά βλέπουμε την άλλη κτλ. κτλ. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες μας κάτω στο film strip όπως λέγεται, δηλαδή στο φιλμάκι. Έτσι, που μας τα δείχνει όλα με μικρογραφίες και βεβαίως υπάρχουν διάφορες μορφές αξιολόγησης μέσα στο Lightroom οι οποίες πιστέψαμε θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην δημιουργία και γενικότερα στην επεξεργασία που θέλετε να κάνετε τις φωτογραφίες και κυρίως στην οργάνωση των φωτογραφιών σας καθώς όταν γνωρίζουμε ποια φωτογραφία είναι για τα μπάζα δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Έτσι υπάρχουν τρει τρόποι αξιολόγηση μέσα στο Lightroom. Υπάρχει η αξιολόγηση με σημαίε, με αστέρια και με χρώματα. Γενικότερα λοιπόν, εγώ πάντω ψάχνω να βρίσκω αξιολογήσει οι οποίε να είναι άμεσε για μένα και γενικότερα να μην με βάζουν σε σκέψει. Καθώ όταν βάζω, για παράδειγμα, χρώματα, Ξαφνικά ξεκινάω και σκέφτομαι. Μ, το κόκκινο θα το στείλω για εκτύπωση. Το κίτρινο θα πάει για το Facebook. Το πράσινο θα πάει ε, για το site κτλ. κτλ. Οπότε σιγά σιγά αρχίζω και σκέφτομαι πάρα πολύ. Ενώ πρακτικά αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε μέσα εδώ είναι να κάνουμε μια αξιολόγηση για το αν και εφόσον μας αρέσουν οι φωτογραφίες. Έτσι λοιπόν, τα χρώματα και τα αστέρια και πάλι λοιπόν. Φανταστείτε λοιπόν να σκέφτεστε αν αυτή η φωτογραφία πρέπει να πάρει 3 ή 4 αστέρια ή 2 και γιατί να μην πάρει 5. Έτσι λοιπόν χάνετε χρόνο και τα πράγματα γίνονται πολύ πιο μπερδεμένα από ό,τι θα έπρεπε, έτσι. Βεβαίω το Lightroom δίνει την ευελιξία να βάζετε αστέρια ή χρώματα, αλλά εγώ προσωπικά καθημερινά λοιπόν λειτουργώ με τι σημαίε καθώ μου δίνουν δύο θα λέγαμε άμεσε απαντήσει. Είτε μου τι πάει, είτε το λατρεύω. Έτσι λοιπόν μπορούμε είτε να κάνουμε θα λέγαμε reject, είτε να κάνουμε pick. Έτσι έχουμε την επιλογή και την απόρριψη. Δύο λοιπόν πράγματα, δύο επιλογέ. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι και ζωή, είτε μου αρέσει, Είτε δεν μου αρέσει, προχωράω λοιπόν και επιλέγω. Και έτσι λοιπόν θα δουλέψουμε, γιατί και εγώ λατρεύω τι σημαίε και αυτέ χρησιμοποιώ καθημερινά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώ ε, ουσιαστικά βάζουμε τα συγκεκριμένα σημείακια ή αντίστοιχα λοιπόν τα αστεράκια και τα χρώματα. Πάρα πολύ απλά. Επιλέγουμε τη φωτογραφία μα, για παράδειγμα. Και αν μα αρέσει, απλά κάνουμε κλικ στην λευκή σημαία. Και απλά βλέπετε ότι έχει πάρει μια σημαία εδώ. Θα τη δούμε και δίπλα, βλέπετε ακριβώ πολύ όμορφα, η οποία φυσικά μα δίνει να καταλάβουμε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι επιλεγμένη, μα αρέσει δηλαδή με λίγα λόγια και βεβαίω θέλουμε να την κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα, αν δεν μα αρέσει κάποια άλλη, απλά πατάμε το X εδώ λοιπόν, την σημαία με το Χ δηλαδή, παπ. Και βλέπετε ότι παίρνει μια μαύρη σημαία. Οπότε έχουμε λευκές σημαίες και μαύρες σημαίες και έτσι μπορούμε πρακτικά να φιλτράρουμε τις φωτογραφίες μας με το αν μας αρέσουν ή όχι. Βλέπετε επίσης ότι η φωτογραφία αυτή τη στιγμή έχει γίνει λίγο πιο αχνή. Έτσι. Και βεβαίω ε, αυτό μα δίνει να καταλάβουμε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι για πέταμα σιγά σιγά και έτσι πολύ πιο εύκολα μπορούμε να δούμε ποιε έχουμε επιλέξει για να τι στείλουμε στον κάδο. Επίση υπάρχουν δύο συντομεύσει καθώ όταν ξεκινήσουμε και κάνουμε αξιολογήσει θα πρέπει να δουλεύουμε γρήγορα γιατί στο Lightroom έχουμε πάρα πολλέ φωτογραφίε και θέλουμε γενικότερα να τρέχουμε έτσι για να μπορέσουμε να κάνουμε μια γρήγορη επιλογή στι φωτογραφίε μα και να μην πηγαίνουμε για παράδειγμα ω εξή επιλέγω. Πηγαίνω εδώ, μετά πηγαίνω εδώ, ξαναεπιλέγω κτλ. Υπάρχουν φυσικά συντομεύσει. Οπότε, για να βάλουμε τη λευκή σημαία λοιπόν, τη σημαία δηλαδή που μα αρέσει, α πούμε, πατάμε το πι στο πληκτρολογείο μα. Το π φυσικά το αγγλικό, έτσι. Τέλεια. Οπότε βλέπετε πώ παίρνει τη σημαία του λευκού. Δηλαδή την σημαία του keep, με λίγα λόγια. Και βεβαίω, αν δεν μα αρέσει κάποια, κάποια φωτογραφία, πολύ απλά πατάμε το X. Και βλέπετε πόσο απλά την αφομοιώνει. Σε περίπτωση τώρα που θέλετε να τη βγάλετε τη σημαία, δηλαδή έχετε κάνει κάποιο λάθο, απλά κάνουμε κλικ πάλι πάνω και βλέπετε πώ την αφαιρεί. Φυσικά πρέπει να κάνουμε κλικ στη σημαία που ουσιαστικά ανταποκρίνεται πάνω στη φωτογραφία. Έτσι. Οπότε βλέπετε πόσο εύκολα μπορούμε να την αφαιρέσουμε και να την κρατήσουμε και πάλι χωρί αξιολόγηση. Έτσι, πολύ απλά μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδου αξιολογήσει. Αντίστοιχα λοιπόν, δουλεύουν και τα πράγματα μέσα στα αστέρια. Για παράδειγμα, βάζουμε 4 αστέρια και βλέπετε πόσο εύκολα έχουμε βάλει 4 αστέρια. Στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε δύο αστέρια. Βλέπετε πώ οι φωτογραφίε πρακτικά πηγαίνουν μπροστά, γιατί ε, είναι οι μόνε φωτογραφίε με αξιολόγηση και έτσι λοιπόν τι βάζει πρώτε στη λίστα του φιλμ εδώ κάτω. Βεβαίω, αν θέλαμε, μπορούμε να τα βγάλουμε αυτά. Έτσι, απλά κάνοντα κλικ στο αστέρι που ανταποκρίνεται. Παπ, βλέπετε πόσο εύκολα και τα πράγματα γυρίζουν στην αρχική του κατάσταση. Επίση, υπάρχουν εδώ πέρα συντομεύσει. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βάλουμε ένα αστέρι, πατάμε το ένα. Βλέπετε και τα λοιπά και τα λοιπά, πατάμε λοιπόν το 2 για 2 αστέρια, το 3, το 4 και το 5 και βλέπετε πόσα απλά μπορούμε να βάλουμε αστέρια χωρί καν να χρειαστεί να πάμε με το ποντίκι μα γιατί η όλη αυτή η διαδρομή από, το, από τη φωτογραφία στα αστέρια και μετά στην άλλη φωτογραφία, πραγματικά είναι πολύ κουραστική αν δουλεύουμε με πάρα πολλέ φωτογραφίε. Έτσι, θέλουμε να ξεμπερδεύουμε τι φωτογραφίε μα μέσα σε ελάχιστο χρόνο και θα σα δείξω μία ακόμη πολύ όμορφη λειτουργία του Lightroom, η οποία μα πηγαίνει με τη μία στην επόμενη φωτογραφία. Έτσι, λοιπόν, δεν χρειάζεται καν να επιλέγουμε την επόμενη, μα πηγαίνει απευθεία μόλι βάλουμε την αξιολόγηση στη φωτογραφία που είμαστε αυτή τη στιγμή επιλεγμένοι. Θα βγάλω το συγκεκριμένο, boom, πάρα πολύ όμορφα, θα βγάλω φυσικά και αυτή τη σημαία, τέλεια. Και έχουμε λοιπόν και πάλι τα κλασικά μας φυσικά και τα χρώματα δουλεύουν κάπως αντίστοιχα. Βλέπετε έχουμε λοιπόν το κόκκινο και τα λοιπά, το yellow ας πούμε. Επιλέγουμε λοιπόν το παπαγαλάκι αυτό και πατάμε τώρα το 6. Βλέπετε λοιπόν ότι είχαμε αστεράκια από το 1 ως το 5 ε, στο πετρολόγιο μας φυσικά φορτώναμε αστέρια. Από εκεί και πέρα με το 6, το 7, το 8 και το 9 μπορούμε να βάλουμε χρώματα. Το MOV δεν λειτουργεί. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κλικ εδώ γιατί δεν υπάρχει συντομεύση για το MOV. Και τώρα λοιπόν μπορούμε να το βάλουμε. Έτσι μπορούμε να βάλουμε για χρώματα αν θέλουμε, αλλά βασικά αν θέλετε να δουλεύετε γρήγορα, θα πρότεινα να το κάνετε με σημαίε καθώ λειτουργούν πολύ πιο γρήγορα και πιο άμεσα και χωρί να σκέφτεστε ιδιαίτερα. Οπότε λοιπόν τώρα πάμε να βάλουμε κάποια σημαία Αλλά θέλω να προχωράνε οι φωτογραφίε μου απευθεία χωρί να κάνω εγώ λοιπόν την επιλογή ω εξή. Α πούμε για παράδειγμα, ερχόμαστε, πατάω το P Βλέπετε, στη συνέχεια πηγαίνω με το δεξί μου βελάκι στην επόμενη. Πατάω το X, βγάζω λοιπόν τη συγκεκριμένη. Στη συνέχεια πατάω το P, μετά πάλι το P. Βλέπετε όμω και ακόμα και αυτό είναι πολύ κουραστικό. Δηλαδή, να πατάω εγώ το βελάκι μου να πηγαίνω δεξιά είναι πάρα πολύ κουραστικό. Οπότε, πάμε να τα βγάλουμε λίγο αυτά και να σα δείξω μια πολύ ωραία ε, λειτουργία του Lightroom, η οποία δεν είναι ενεργή με τη μία, αλλά πολύ εύκολα μπορείτε να τη βάλετε. Πηγαίνουμε στο φώτο. Και θα επιλέξουμε από εδώ το Auto Advance. Βλέπετε λοιπόν ότι πλέον είναι επιλεγμένο. Και τώρα κοιτάξτε πόσο μαγικά θα έρθω και πάλι κάτω. Θα επιλέξω λοιπόν την πρώτη μου φωτογραφία για παράδειγμα. Και πατάω το P. Και χωρί φυσικά να πατήσω τίποτα περισσότερο. Θα βγάλω λίγο πιο πάνω τον κύριο μου. χωρί λοιπόν να πατήσω τίποτα άλλο παρά μόνο το P ή το X, δηλαδή το P και το H, α πούμε στα ελληνικά. χωρί να πατήσω λοιπόν τίποτα άλλο θα πάει στην επόμενη φωτογραφία. Κοιτάξτε. P. Μπαμ. Επόμενη. P. X B b X b b X X uh, X b b X b X b X B b b. Ex βλέπετε πόσο εύκολα, έτσι πηγαίνω τώρα σφαίρα. Οπότε πολύ γρήγορα, έχω πλέον φιλτράρια μου, για παράδειγμα πάρα πολλέ από τι φωτογραφίε μου σαν pick ή σαν rejected. Έτσι, απλά και εύκολα, γρήγορα και άμεσα μπορώ να δουλέψω και να φιλτράω για παράδειγμα ένα γάμο με χίλιε φωτογραφίε μέσα σε 10 λεπτά. Αυτό πρακτικά θα σα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο να το κάνετε αν δουλεύατε με τον πάτρο το λοιπόν τρόπο. Να ανοίγετε τη φωτογραφία μία προ μία στο, στα Windows και να τη βλέπετε. Μέσα από εδώ φυσικά τα πράγματα πηγαίνουν σφαίρα. Και αυτό λοιπόν είναι το Lightroom. Ταχύτητα και αμεσότητα για τον καθημερινό φωτογράφο. Να είστε καλά, φίλοι μου, από το Teach και από εμένα, το Παγκλή Βλασόπουλο. Μην ξεχνάτε να βάζετε ratings στι φωτογραφίε και φυσικά με το Auto Advance να τρέχετε γρήγορα μέχρι την ολοκλήρωσή του. Να είστε καλά, φίλοι μου, θα τα πούμε σύντομα.